συγκάτοικοι, σε λίγο θα ξεκινήσει το αγώνισμα για το βέτο. Ο νικητής του βέτο έχει δικαίωμα να το χρησιμοποιήσει και να σώσει έναν από τους τρεις υποψήφιους. Σε αυτή την περίπτωση, υποψήφιος θα είναι ο αμέσως επόμενος συγκάτοικος εψήφους. Στο σημερινό αγώνισμα θα αγωνιστείτε σε ζευγάρια. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν δύο νικητές. Οι δύο συγκάτοικοι που θα κερδίσουν πρέπει να συμφωνήσουν μεταξύ τους για το πώς και αν θα χρησιμοποιήσουν το βέτο. Στο σημερινό αγώνισμα, η αρχηγός Σίλια δεν θα αγωνιστεί αφού έχει ασυλία. Θα σας εξηγήσω αμέσως τώρα τι πρέπει να κάνετε στο αγώνισμα. Στην αρένα έχουν στηθεί 6 επικλινείς κατασκευές. Στην κάθε μία θα ανέβουν 2 συγκάτοικοι, οι οποίοι θα πρέπει να σταθούν πάνω της, στηριζόμενοι μεταξύ τους με ένα σχοινί. Το ζευγάρι που θα κρατηθεί περισσότερο πάνω στην κατασκευή θα κερδίσει το βέτο. Ο νικητής του χθεσινού αγωνίσματος επάθλου, ο Στίβ, έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα για το σημερινό αγώνισμα του βέτο. Στίβ, έχεις το δικαίωμα να επιλέξεις τον συγκάτοικό σου με τον οποίο θα παίξεις σαν ζευγάρι στο αγώνισμα του βέτο. Τον Μπέτσα. Το πρώτο ζευγάρι, λοιπόν, είναι ο Στίβ και ο Παναγιώτης. Στίβ, ναι? Γιατί επέλεξες τον Παναγιώτη? Γιατί έχουμε, πιστεύω, ίσα δύναμη και ίσο κοντά βάρος, οπότε ένας θα μπορέσει να κρατήσει τον άλλον για περισσότερη ώρα. Η αρχηγός Σίλια, όπως σας είπα, δεν θα αγωνιστεί εφόσον έχει ασυλία. Όμως, είναι αυτή που θα καθορίσει τα υπόλοιπα 5 ζευγάρια. Σίλια. Ναι. Έχεις ελάχιστα λεπτά για να διαμορφώσεις τα ζευγάρια. Ωραία. Η Ελένη με τη Μέρη. Ο Νίκος με τον Κωστή. Ο Στέφανος με τον Μελέτη. Αγγελίτα με Ευδοκία. Και η Σαμάνθα με τη Γιώτα. Σίλια, με ποιο κριτήριο επέλεξες αυτά τα ζευγάρια? Το πήγα λίγο με τα κιλά. Ποιες είναι πιο κοντά και ποιοι είναι πιο κοντά στα κιλά, οπότε να υπάρχει ισορροπία και δύναμη. Είσαι καλά, ρε. Βασικά σκεφτόμουν τη γιαγιά μου που τα βλέπει τα παιχνίδια αυτά, της αρέσουν, πόσο μάλλον και τώρα που είμαι εγώ. Και συγκινήθηκα λίγο. Τη λατρεύω τη γιαγιά μου. Είναι η τελευταία γιαγιά που έχω. Δεν έχω ούτε παππού. Και τη σκέφτομαι γιατί, εντάξει, είναι και σε μεγάλη ηλικία. Την αγαπάω πολύ, τη λατρεύω. Είναι, ουσιαστικά, με έχει μεγαλώσει από μωρό. Και τη σκέφτηκα να την έχω και τατουάζ εδώ πέρα, εδώ στο πόδι, γιατί θέλω πάντα να είναι δίπλα μου, πάντα να την νιώθω κάπως κοντά μου. Ναι, ναι. Παιδιά, θέλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη. Απλά κάτι δικό μου σκέφτηκα και συγκινήθηκα και χίλια συγγνώμη για την καθυστέρηση. Καλά, γιατί... Πάμε. Πάμε λίγο. Πάμε. Έλα, ρε. Όντε, σκοτώνεις πάνω και πάνω. Σπίξου και το έχεις. Κοίτας. Μελέτη, μπορείς να αγωνιστείς? Φυσικά και δεν μπορώ. Γι' αυτό είμαι εδώ σήμερα. Είμαι πολύ χαρούμενος που μου δίνεται η δυνατότητα να διεκδικήσω την παραμονή μου μέσα στο σπίτι.
Σου εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία, όπως και στους υπόλοιπους. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ναι. Λέει τι άλλα λίγο. Κάτσε τώρα, μην σκεφτάει. Είναι παιχνίδι συναισθημάτων και δεν του φαίνεται. Δεν καταλαβαίνω τι εννοήσουν ακόμα. Θα σου πω. Σκέψου το λίγο. Όλα είναι αλληλένδετα, όλα. Άμα κάτσεις και τα σκεφτείς. Με μπερδεύεις πάρα πολύ. Εγώ ούτως ή άλλως και να κερδίσω σήμερα, δεν... Ναι, μπορεί να μην σε ευνοήσουμε. Ναι. Όχι, δεν έχω... Μου είναι το ίδιο, μου είναι αδιάφορο. Ναι. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή είτε παίξω είτε δεν παίξω, μου είναι το ίδιο. Ακριβώς. Εσύ έχεις δηλαδή, το θέμα. Δηλαδή, άμα σε έβαζε μέσα στο άμα εμείς οι δύο είχαμε λόγο να παίξουμε. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω. Αλλά σου λέω, θα είμαι εκεί μέχρι... Ευχαριστώ. Τι ευχαριστείς, ρε, δεν το κάνω για σένα, δεν το έκανα για τον οποιονδήποτε αυτό. Είπα και εγώ, απλά είπα ότι... Θα παίξω, ρε παιδί μου, ότι είναι αυτός, εντάξει. Απλά είπα ότι... Με τη Σαμάνθα. Επίσης, να, το ίδιο πράγμα. Εγώ με τη Γιώτα έχουμε το ίδιο πράγμα. Είναι 50 κιλά κοπέλα. Απλά είπα ότι σε περίπτωση που χάσουμε, δεν θα το πάρω πολύ κατάκαρδα. Δεν πειράζει, άμα χάσουμε, χάσαμε. Προφανώς δεν θα το πάρεις κατάκαρδα. Αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να σκεφτείς ότι κίνητρο έχεις εσύ αυτή τη στιγμή. Εγώ κάθομαι και σε συμβουλεύω τώρα εσένα να είσαι power. Εσύ θα έπρεπε να το κάνεις αυτό σε μένα. Λάβετε θέσεις. Ετοιμή. Συγκάτοικοι, δεν πατάτε την κίτρινη γραμμή. Κράτα. Κράτα που έχεις βγει. Είστε καλός για παππούση. Με ρώτας αν σ' αγαπάω. Σκάστε τα, γιατί δεν μπορώ να ήθελα να γελώ. Σκάστε δυο. Και απλά είσαι κυφίτηθικος. Καταλαβες. Άκου, ελευθερίνεις τα χέρια σου έτσι. Όχι. Κάτσε στις μύτες σου. Σε κάνω. Δεν με αφήσεις. Δεν σε αφήνω. Μου το πήρες όλο το σκηνή, ρε. Νίκο και Κώστα, αποκλείεστε από τη δοκιμασία. Εγώ βάλει το ένα πάνω, το άλλο κάτω. Μπρο, εσύ κάνεις ακροβατικά, αλλά εγώ σε κρατάω. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Κουράζομαι. Ξέρω, χορεύεις πάνω τώρα. Χαλάρωσε. Πρέπει να είσαι λίγο πιο κάτω. Κοντά, αλλά κάτω, κάτω. Πέτσα, πέφτουμε. Όχι, δεν πέφτουμε, μπρο. Μου φεύγει. Όχι, να μην σου φύγει, μπρο. Παρακράταμε τότε. Σε κρατάω, ρε, μπρο. Επειδή μπορεί να με σηκώσει. Από αύριο δεν είναι δυνατόν. Εμένα δεν μιλάς έτσι. Μην αποσυντονίζεσαι από τίποτα. Μην ακούς κανέναν ούτε δίπλα. Κάτα λίγο. Βάλε δύναμη υπερβολική. Γιατί θα έρθουν κάτω. Εντάξει. Δεν μπορώ να κάτσω έτσι ποτέ το γόνατο. Κάτσε όπως θες, όπως κάτσε! Ο Στίβ και ο Παναγιώτης αποκλείονται.
Έλα, ανέβα, Μέρη, σε κρατάω. Έλα, ανέβα, ανέβα, ανέβα. Κάνε αναρρίχηση, ανέβα. Μπράβο. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Ανεβαίνω κι εγώ λίγο, ναι. Οπα, οπα, οπα. Κράταμε. Κράταμε. Ωραία, εδώ. Οπα. Μένα κατέβουμε, δεν... Δεν αντέχεις. Ναι, ναι, ναι. Λίγο ακόμα. Σε κρατάω. Δεν αντέχω, Μέρη. Τέντω στο σώμα σου. Κάντω έτσι όπως είμαι εγώ. Κάθε... Έπεσες. Ναι. Α. Α, sorry. Τι εμένα, sorry. Η Έλενα και η Μέρη αποκλείονται. Μέχρι το βράδυ έτσι θα είμαι εγώ. Μπράβο, ρε Μελέτη. Δώσ' του, ρε. Πώς είσαι? Σαμανθάκη, βλέπω να κουμπάω με τα παπούτσια σκλειστρά, ναι. Το έχεις? Ναι. Εσύ το έχεις να αλλάξω χέρι, πόδι? Είμαι πάρα πολύ χαμηλά. Έλα. Εκεί. Γιατί έχω το θέμα εδώ. Ωραία, κατέβα. Πίδα, πίδα. Σίγουρα. Πίδα, πίδα. Σίγουρα. Ναι, ναι, πήδα. Πήδα εσύ. Θέλω. Sorry, φίλε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Η Σαμάνθα και η Γιώτα αποκλείονται. Στέφανε, μπράβο, ρε φίλε. Πάμε, πάμε. Δεν πέφτουμε. Μπράβο, μπράβο. Πάμε. Αχ. Κάτω, κάτω. Μην πέσεις. Μην πέσεις. Μην πέσεις. Τα πόδια μου, τα χέρια μου, όλα. Πάμε, πάμε. Εγώ είμαι τέλεια. Είμαι σούπερ. Τίποτα, τέλος, τέλος. Όχι, δεν πέφτεις, δεν πέφτεις, δεν πέφτεις, δεν πέφτεις, δεν πέφτεις. Σε λίγο, η δυσκολία του αγωνίσματος θα αυξηθεί. Μόλις ακούσετε την κόρνα, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο το ένα χέρι για να κρατάτε το σχοινί. Αποφασίστε με ποιο χέρι θέλετε να κρατάτε το σχοινί. Εγώ το αριστερό, Big Brother. Ένα χέρι τώρα. Κράτα. Όχι ρε, δεν θα πέσεις. Δεν θα πέσεις, πάμε. Πάμε! Ο Μελέτης και ο Στέφανος αποκλείονται. Γιατί? Μελέτη, ακούμπησες με το χέρι σου την επικλινή κατασκευή. Εγώ! Νικήτριες του αγωνίσματος του Βέτο είναι η Ευδοκία και η Αγγελίτα. Μπράβο, κορίτσια! Αγγελίτα και Ευδοκία, πώς ήταν η συνεργασία σας? Συνεργαστήκαμε άψογα, ναι, θεωρώ. Ναι. Καλή μου να σίγουρη. Ναι. Γενικά έτσι έχουμε. Ναι, έχουμε μια, ένα connection. εγώ σαν Αγγελίτα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με τη συνεργασία. Βήμα-βήμα, από την αρχή ξεκινήσαμε με ίδιο βήμα, συνεχίσαμε, με κρατούσε όταν έπρεπε να αλλάξω πόδι. Είχαμε πιάσει, είχαμε λοκάρει το σκηνείο έτσι ώστε να μην κουράζεται το χέρι σου να κρατάει, απλά είχαμε βάλει τη δύναμη στην κλείδωση. Αλλάζαμε θέση στα πόδια.
Εμένα ο Αχίλλειός μου αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να σκέφτεται. Δεν σκέφτεται δεν υπάρχει ο Αχίλλειός, αν είχε μυαλό, θα έχετε καεί. Αλλά εντάξει, είναι λίγο θέμα αυτοπεποίθησης νομίζω πιο πολύ, ότι θέλαμε να κερδίσουμε, είμαστε και δύο ανταγωνιστικές. Κερδίσαμε τον Παναγιώτη και τον Στέφανο επίσης. Ναι, τα παιδιά θα φάνε αυτό που θα μαγειρέψω εγώ, πράγμα που κανένας άνθρωπος δεν θέλει να πάει στη ζωή του, αλλά χάσαν στοίχημα. Μισοτύχη είναι η κατάσταση. Ναι, και τα τελευταία, ας πούμε, τρία αγωνίσματα λίγο έτσι λέγαμε μα γιατί που είμαστε, ορίστε, τώρα είμαστε εδώ. Μαζί. Ναι. Έλενα, η τύχη σου κρέμεται από την απόφαση που θα πάρουν οι δύο νικητρίες. Πώς αισθάνεσαι? Μπήκα, εγώ δεν πιστεύω ότι... Καταρχάς, χαρητήριο κορίτσια, μπράβο. Μπήκα εγώ πάνω στην κατασκευή, άρχισα να τρέμουν πάρα πολύ τα πόδια μου, τα χέρια μου άντεχαν, παρόλο που δεν έχω δύναμη πολύ στα χέρια. Έπεσε επειδή τα πόδια μου δεν άντεχαν άλλο. Παρ' όλα αυτά δεν στεναχωριέμαι. Τα κορίτσια έχουν ελεύθερη βούληση να επιλέξουν όποιον θέλουν να σώσουν ή και να μην σώσουν και κανέναν. Εγώ ούτε θα στεναχωρηθώ, ούτε θα νευριάσω. Όπως δεν στεναχωρήθηκα και δεν νευρίασα με τον εαυτό μου, δεν θα το κάνω στα κορίτσια. Αυτό, Big. Μελέτη και Στέφανε. Φτάσατε ένα βήμα πριν τη νίκη. Πώς αισθάνεστε? Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που αγωνίστηκαν, πάλεψαν, ο καθένας για το δικό του λόγο. Τα χέρια μου έχουν σκιστεί, οι γάμπες μου τρέμουνε. Προσπάθησα να κρατηθώ μαζί με τον Στέφανο. Κάναμε καλή συνεργασία, βρήκαμε πώς θα βάλουμε τα πόδια. Υπερβάλαμε αυτό και οι δύο, αλλά σίγουρα όταν χάνεις, πάντα υπάρχει κάποιος καλύτερος. Τα κορίτσια ήταν καλύτερα και κέρδισαν και μπορούν εννοείται να αξιοποιήσουν όπως θέλουν το βέτο. Ευδοκία και Αγχελίτα, έχετε να πάρετε μια πολύ σημαντική απόφαση. Σας δίνω λίγο χρόνο να το σκεφτείτε. Πώς το χάσα, μα εγώ φταίω. Εγώ γιατί έτσι όπως το κράταγα μπορεί να κούμπησα με το χέρι μου το άλλο. Είναι άβαλες δεύτερο χέρι στο σκηνή από τότε που είπε ένα χέρι. Όχι. Λέει ότι ακούμπησα με τη δεξιά παλάμη στο τέτοιο. Μπορείτε να περάσετε στο σπίτι.